κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντας. Η εισαγγελέας, η κυρία Σμυρλή, στο ειδικό δικαστήριο είπε ότι από την όλη διαδικασία δεν προέκυψαν σημεία ενοχής. Η Αλεξία Σωτηρίου έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Αλεξία. Έτσι είναι, Μιχάλη. Η Όλγα Σμυρλή, εισαγγελέα τη έδρα του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνη Υπουργών, πρότεινε την απαλλαγή του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνη, κ. Παπαγγελόπουλου, από την κατηγορία τη παράβαση καθήκοντο. Σύμφωνα με την εισαγγελέα τη έδρα, η καταγγελία κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου από τρεις εισαγγελικού λειτουργού δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλα στοιχεία, ενώ οι μαρτυρίε του κατά την εισαγγελέα υπήρξαν αναξιόπιστες, αντιφατικές και αναλυθείς. Την ίδια στιγμή η κυρία Σμυρλή πρότεινε την απαλλαγή της πρώην εισαγγελέως διευθοράς Ελένης του Λουπάκη, η οποία δικάζεται για κατάχρηση εξουσίας σχετικά με την παράληψή της να στείλει στη Βουλή αναφορές του κινήματος αλλαγής για δύο πρώην υπουργούς υγείας επικυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με θέματα τιμολόγησης φαρμάκων. Οι συνήγοροι του κυρίου Παπαγγελόπουλου φυσικά χαιρέτησαν την πρόταση, χαρακτήρισαν την πρόταση της εισαγγελέως άρτια νομικά και εμπεριστατωμένη ουσιαστικά και σημείωσαν πως η εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι οι Έλληνες εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι, έντιμοι και θαραλέοι και η πρότασή της εξέθεσε τα ψεύδη και τους ψευδομάρτυρες που εκκινούμενοι από ταπεινά κίνητρα επιχείρησαν να πλήξουν το πρόσωπο του εντολέα τους. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Και να πούμε, Αλεξία, ότι ήδη δέχεται επιθέσεις η κυρία Όλγα Σμυρλή, αρμόδια εισαγγελέας, για την καθαρή της αυτή στάση. Πρέπει να αποδεχόμαστε την απόφαση και τις εισηγήσεις της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αλεξία Σωτηρίου. Να περάσουμε, κύριε